θα παίρνουν χρήματα επιπλέον όσοι τελειώνουν τη δουλειά. Οι υπόλοιποι πίσω. Δεν θα έχουν τη δυνατότητα δηλαδή να διαπραγματευτούν και άλλα δάνεια αν δεν τελειώσουν αυτά για τα οποία ξεκίνησαν. Και μια που μιλάτε για επενδύσεις, να σας πάω λίγο στο Ταμείο Ανάκαμψης. Να ρωτήσω πού βρισκόμαστε εκεί ως προς το χρονοδιάγραμμα, αν είμαστε μέσα στο χρονοδιάγραμμα, έχουμε κάποιο ορόσημα να τηρήσουμε μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Και ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη να λέει για μέτρα σε σχέση με συγχωνεύσεις, εξαγορές, τα οποία θα βοηθήσουν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα να έχει ρόλο μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία και να αποκτήσει και αξιόχρεο για να πάρει δάνεια. Ναι, κοιτάξτε, στο Ταμείο Ανάκαμψης έχουμε τα ορόσημα του Σεπτεμβρίου, αυτά θα τα τηρήσουμε, αυτό προβλέπω. Είναι ορόσημα κυρίως κανονιστικά, συνεπώς δεν έχω μεγάλο άγχος γι' αυτό, είναι στο χέρι μας να τα κάνουμε. Αντιθέτως, η έναρξη όλων των έργων εμπεριέχει τις εγγενείς αβεβαιότητες που έχουν τα έργα στην χώρα μας. Τα μεν, ό,τι είναι από πλευράς προγραμμάτων επενδυτικών, θα περπατήσουν αρκετά γρήγορα, αν και θα χρειαστεί χρόνο στις επιχειρήσεις να πάρουν τα λεφτά και να τα απορροφήσουν. Δεν είναι, πατάς ένα κουμπί και φεύγουν τα χρήματα. Σε ό,τι αφορά τα έργα, κάποια προχωρούν πολύ γρήγορα, παράδειγμα Ε65 θα έχουμε δαπάνες φέτος, κάποια θα χρειάζονται μεγαλύτερο χρόνο και ακόμη δεν μπορώ να έχω την εικόνα, γιατί είμαστε στη φάση που εντάσσουμε τα τεχνικά δελτία των έργων στο πρόγραμμα. Έχουμε εντάξει κοντά στα 30 μέχρι τώρα από την αρχή, αλλά έχουμε να εντάξουμε παραπάνω, αρκετά παραπάνω, και μετά την ένταξη έρχεται η προκήρυξη, έρχεται ο διαγωνισμός, έρχεται η κατακύρωση, αρχίζει το έργο και μετά αρχίζει η απορρόφηση. Έχουμε δηλαδή δρόμο μπροστά μας στα έργα. Με εξαιρέσεις έργα που τρέχουν πιο γρήγορα. Από όσο γνωρίζουμε, αναμένεται να τεθούν σε δημόσια διαβούλευση τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τα δάνεια των 12,7 δις, δηλαδή αυτά που πρέπει να πληρούν οι επενδυτές που θα δανειοδοτηθούν. Μαθαίνω ότι θα υπάρχει και ένα περιβαλλοντικό κριτήριο. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι τα 5 γνωστά κριτήρια τα οποία εξειδικεύονται και θα δείτε σε μερικές μέρες πώς, και υπάρχει το κριτήριο της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης περιβαλλοντικής, το οποίο αξιολογείται χωριστά. Γενικότερα κάνουμε μια προσπάθεια να είναι σχετικά απλή η διαδικασία. Για παράδειγμα, έχουμε αφαιρέσει από τα κριτήρια οποιοδήποτε στοιχείο που να αφορά την βιωσιμότητα της απένδυσης, την πληρότητα του φακέλου, όλα αυτά έχουν φύγει και λέμε οι τράπεζες θα κοιτούν το σχέδιο και αυτές θα κρίνουν αν είναι πλήρες, βιώσιμο κτλ. Εφόσον θα βάλουν και τα λεφτά τους σε αυτή την ιστορία δίπλα με τα δικά μας λεφτά. Πιστεύω ότι μέσα στις αμέσως επόμενες μέρες θα βγουν σε διαβούλευση και στη συνέχεια θα βγάλουμε και την πρόσκληση προς τις τράπεζες και με την EBRD και την EIB μπορεί και με τις δύο ή σίγουρα με τη μία θα έχουμε κλείσει συμφωνίες μέχρι τέλος του μήνα, που σημαίνει ότι εφόσον έχουμε επιλεξιμότητες που θα έχουν κλείσει μέχρι τέλος του μήνα και την πρώτη συμφωνία τουλάχιστον με τις διεθνείς τράπεζες, από τον Οκτώβριο και μετά τουλάχιστον στις διεθνείς τράπεζες μπορούν οι επιχειρήσεις να αρχίσουν να πηγαίνουν. Νομίζω. Και τα πρώτα δάνεια από τις αρχές του έτους, του 2020. Τα πρώτα δάνεια είναι συνάρτηση της ταχύτητας με την οποία θα κινηθούν οι τράπεζες. Μπορεί δηλαδή και νωρίτερα. Δεν το ξέρω. Οι τράπεζες έχουν κάθε συμφέρον να κινούνται ταχύτερα, διότι αυτές που δεν κινούνται με ταχύτητα θα μείνουν πίσω, διότι μετά μια πρώτη αρχική κατανομή θα παίρνουν χρήματα επιπλέον όσοι τελειώνουν τη δουλειά. Οι υπόλοιποι πίσω. Δεν θα έχουν τη δυνατότητα δηλαδή να διαπραγματευτούν και άλλα δάνεια αν δεν τελειώσουν αυτά για τα οποία ξεκίνησαν. Επίσης σχεδιάζεται να ξεκινήσετε τις παρουσιάσεις κάποιων επενδύσεων. Έτσι δεν είναι? Τις παρουσιάσεις
Καταρχήν, πρώτη φάση πρέπει να παρουσιάσουμε ό,τι τελειώσουν οι επιλεξιμότητες και οι κανονισμοί, να βγούμε στην επιχειρηματικότητα και να εξηγήσουμε αναλυτικά τι ισχύει και τι ωφέλη έχει. Και αυτό, μου επιτρέπετε, δεν το κάναμε ως τώρα για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις, λένε στο marketing, είναι να βγεις και να διαφημίσεις ένα προϊόν που δεν υπάρχει στο ράφι. Πρέπει λοιπόν πρώτα να βάλουμε στο ράφι το προϊόν και μετά θα βγούμε όσο γίνεται πιο μαζικά, με συναντήσεις, με συνεντεύξεις, με συζητήσεις, με εκδηλώσεις, να γνωρίσουμε στην επιχειρηματικότητα αυτό που είναι μπροστά της ως εργαλείο.